Καταρχικά, τι είναι αυτό το φαινόμενο το οποίο ζούμε τις τελευταίες δύο μέρες στην περιοχή? Είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, ένα φαινόμενο το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν έχω συναντήσει σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και στον κόσμο. Βεβαίως εκδηλώθηκε ένα αντίστοιχο στην Κεφαλονιά το 2014. Είναι ένα φαινόμενο στο οποίο, το οποίο άρχισε με ένα σεισμό της τάξης των 6 βαθμών. Αυτό το φαινόμενο το θεωρήσαμε ότι είναι, και το μέγεθος το θεωρήσαμε ότι είναι η οροφή, δεδομένου ότι τα κινηματικά, δυναμικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ρήγματος έδειξαν αυτό, ότι η οροφή είναι εκεί 6,1-6,2. Είχαμε λοιπόν το σεισμό των 6 βαθμών, είχαμε την πλούσια μετασεισμική ακολουθία και στη συνέχεια θεωρήσαμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και η κατάσταση αποσβαίνεται. Για να απολυθεί, εν πάση περιπτώσει, και η ταλαιπωρία του κόσμου και των κατοίκων. Όμως, εχθές το βράδυ εκδηλώθηκε ένας νέος σεισμός της τάξης των 6 βαθμών, και αυτός με πλούσια μετασεισμική ακολουθία προς το παρόν, σε ένα άλλο κλάδο της ρηξηγενούς ζώνης, γιατί θα πρέπει να τονίσω εδώ πέρα ότι ένα ρήγμα ποτέ δεν είναι μόνο του, είναι πολλά μαζί ρήγματα που συγκροτούν μία ρηξηγενή ζώνη. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν ένα άλλο ρήγμα της ρηξηγενούς ζώνης προς τα βόρεια δυτικά, σε μια περιοχή όπου δεν το είχαμε φωτογραφίσει. Πρέπει να λέμε αυτά που ξέρουμε. Γιατί ήταν πλήθος ποτάμιων αποθέσεων, ήταν ο Τιταρίσιος ποταμός που κάλυψε τα πάντα και δεν μπορούσαμε να το διακρίνουμε κάτω από τις ποτάμιες αποθέσεις. Ήταν λοιπόν αυτό το ρήγμα το οποίο δραστηριοποιήθηκε. Η προσπάθειά μας είναι σήμερα και των συνεργατών και των ομάδων να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, να διερευνήσουμε το θέμα από όλες τις απόψεις, από δορυφόρους, από επίγειες μετρήσεις, από σεισμογράφους, από φωτογράφηση ρηγμάτων κτλ. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και εμείς ως επιστήμονες τι ακριβώς γίνεται και βεβαίως στη συνέχεια να μπορέσουμε να δώσουμε και τα δεδομένα προς την πολιτεία, γιατί αυτό είναι και ο ρόλος μου ως πρόεδρος του Οργανισμού της Συμβουλής της Προστασίας, να πληροφορήσουμε την πολιτεία για το τι ακριβώς συμβαίνει και να δείτε τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν σε διάφορα επίπεδα. Μια πρώτη εκτίμηση, κύριε καθηγητά, εσείς τι περιμένετε, τι μπορεί να δώσει αυτό το δίδυμο, αν μπορώ να γράψω, το σεισμό? Τι μπορεί να δώσει? Μπορεί ένα σενάριο, γιατί για σενάρια μιλάμε. Ένα σενάριο είναι να πάει προς το βόρειο δυτικά ακόμα περισσότερο. Και εκεί λοιπόν να έχουμε ουσιαστικά ένα σεισμό, αλλά θα έλεγα ότι θα ήταν ευτύχημα να τον είχαμε εκεί. Γιατί η περιοχή είναι άραιο κατοικημένη. Δεν υπάρχουν πολλοί κάτοικοι. Ορεινή δασόδη στην περιοχή, οπότε και να κάνει σεισμό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό θα είναι ένα σενάριο το οποίο πραγματικά μου αρέσει. Ένα άλλο σενάριο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε μένα, είναι να μεταφερόταν προς τα νότιο-ανατολικά στη δραστηριότητα, δηλαδή προς κατοικημένες περιοχές, και να είχαμε κάποια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το σενάριο, γιατί όλη η δραστηριότητα συσσωρεύεται στο βόρειο δυτικό τμήμα.